Ζαμπρίν. Για Ζαμπρίν. Όχι, μα και Ζαμπρίν, ναι. Εγώ τα πέλια, τα πέλια, ας τα πέλια τώρα, δεν έχουμε τα πέλια. Έχουμε πάει στη Τριανταφύλλη να πάνω, ήταν τόσο οι βούλες. Δεν είχαν ρίξει Ζαμπρίν, αλλά τους έχω, τα ζεβέρισα. Τελειώσαν οι βούλες. Δεν πειράζει, όπου γης και πάτρες. Πάμε εδώ, πάμε. Δόξα τω Θεώ. Έλεγα τούτο, ότι οι εκκλησίες ήταν γεμάτες. Εντύπωση μου έκανε. Χαιρετισμούς και Κυριακή, μιλάμε για όλες, μεγάλες, μικρές, αυτά δεν πάνε. Από ηλικιωμένους και από νέους. Νέους, ναι, ναι, περισσότεροι νέοι. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Στην Κρήτη. Σε ποιο νομό πήγες? Στη μέση. Τι πάτη. Στο Ρέθιμο. Ξέρω εγώ ποιο είναι η Ορίστε. Δηλαδή, ξέρει γεωγραφία. Από πού αρχίζει. Έχω περάσει με τα αεροπλάνα, πέρασα νύχτα. Δεν το είπα ότι με τα αεροπλάνα. Εκεί πέρα δώσει, ακόμα περνά. Και δεν πέρα γιατί. Έτσι που λέω. Ναι, αυτό είναι. Είναι βέβαια τα πανεπιστήμια, αλλά και ντόπια εκεί. Έχουν εξελιχθεί όμω. Δεν ήταν τα παλιά όταν που είχαμε πάει. Δεν είναι αυτό. Αλλά. Εκκλησία για μα. Τελείωσε. Μπράβο. Να βάλουμε τη γεμάτα, να αρχίσουμε. Πονάει από εδώ για σιγά και ας δείχνουν. Σιγά σιγά. Μας φωνάει πολύ το Αιχτού Πανεκκλησίας. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκτε. Το πνεύμα της αληθείας, ο Πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσε λιμή και καθάρισε λιμάς από βάσης χιλίδος και σώσω να καθέτα ψυχά σα μόνο. Αμήν. Θα αρχίσω με κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το βιβλίο που βλέπετε στο χέρι το αγόρασα προχθές και γράφει επάνω τι είναι το θαύμα και λοιπά. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που σε δυναμώνει αρκετά την ψυχή. Γι' αυτό εγώ ένα κομματάκι θα δίνω, μια σελίδα και κάτι θα διαβάσω για να δούμε τη δύναμη που έχει η προσευχή. Κύριε Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Η προσευχή του κόρακα γράφει επάνω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, τούτη την ιστορία μου τη διηγήθηκε ο πατήρ Συνέσιος, ένας 70χρονος ασκητής, που τον έβλεπες και θαύμαζες αληθινά. Ψηλός, αδύνατος, μακρυγένης, με ένα πρόσωπο που έλαβες σαν άγγελος Κυρίου. Γιατί και του γέροντα η ψυχή κόχλαζε μέσα της από μια φωτιά δυνατή και ανέβαιναν στα μάτια του οι απόκοσμες αντάβγιές της. Κι όμως φαινόταν να τον σκεπάζει μια θεληματική σιωπή και ο νους του σαν να μίλαγε σε κάποιον άλλον. Αυτό το βλέπες στα αριστερό του χέρι το σκελετωμένο όπου κράταγε μαύρο κοποσκίνι και όλο το ξεκούκιζε σαν να μετρούσε τις φωνές που έστελνε στον ουρανό. Αν δεν του μιλούσες, δεν σου μίλαγε. Το βλέμμα του χαμήλωνε σιγά σιγά και άφηνε να πλώνεται γύρω του μια γαλήνια ασυνήθιστη, λες και έβγαινε από μέσα του. Αν είναι ευλογημένο γέροντα, πες μας ένα λόγο, του είπαν ότι πήγαν το δούνε. Μόνος ευλογημένος λόγος είναι ο λόγος της σιωπής. Τα άλλα λόγια είναι της ανάγκης. Το καταλάβατε αυτό σαν γη. Ή
πρέπει να σιωπάμε και οπότε τα πράγματα είναι ουράνια, ή από ανάγκη, δώσε μου να πιω νερό, ή πονάει το δόντι μου, ή λόγια ανάγκης ή σιωπή. Λοιπόν, και εμείς από ανάγκη ζητούμε λόγο αγαθό, λένε επισκέπτες. Να προσευχόμαστε συχνά όσο μπορούμε και να λέμε την ιερά προσευχή που την αποκαλούν και καρδιακή προσευχή, γιατί πρέπει να τη λέμε από την καρδιά μας, από εκεί που βγαίνουν οι λαχτάρες και επιθυμίες μας. Γιατί και η προσευχή μια λαχτάρα βαθιά είναι, ένας φόγκος της πληγωμένης καρδιάς. Έγινε σιωπή. Μήτε το φτερό της μύγας δεν ακουγόταν. Μονάχα το κουμποσκίνι σάλευε αργά αργά και σταθερά στα αριστερό του χέρι, που το χούφτιαζε καλά για να μην φαίνεται. Σώπαινε και εμείς στο μικρό κελί σαν να βρισκόμαστε σε ναό. Ύστερα ο πατήρ Συνέσιος έκανε το σταυρό του. Ευλαβικά και μίλησε. Μια φορά ήταν ένας ασκητής και έκανε ό,τι μπορούσε για τη σωτηρία του. Προσευχόταν, μετάνιζε, αγρυπνούσε, μελετούσε το Ευαγγέλιο και τα Ιερά Βιβλία, μα πιο πολύ απ' όλα προσευχόταν. Και ό,τι έκανε, το έκανε με ψυχή τεντωμένη στο όνομα του Κυρίου και για χάρη των αδερφών, νεκρών και ζώντων. Ζούσε ταπεινά και σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, ώσπου μια μέρα βρήκε πληγωμένο ένα κόρακα στην αυλή του. Αυτή είναι διήγηση του γέροντα, για κάποιον άλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε. Βρήκε, λέει, ένα κόρακα στην αυλή του. Το πήρε με αγάπη, του πλύνε την πληγή με λάδι, το τάισε και τον έβαλε μέσα σε ένα κοφίνι για να το φροντίζει μέχρι να αποθεραπευτεί. Μέρα με τη μέρα όμως το συνήθιζε και όπως ζούσε μοναχός του, τον κράτησε για συντροφιά. Αλλά και ο κόρακας πάλι δεν ήθελε να φύγει. Προσαρμόστηκε στη ζωή αυτή, αφού κοντά στον ασκητή έβρισκε τροφή και νερό. Πετούσε ολόγερα από το κελί και ξαναγύριζε. Σταμάτησε για μια στιγμή ο πατήρ Συνέσιος χωρίς φανερό λόγο και ξανασυνέχισε. Ο ασκητής αυτός που σας λέγω ασκούσε πολύ την ιερά προσευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν με. Την έλεγε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και την έλεγε νοερά, με σιωπή, κάνοντας τις μετάνοιες του και πότε στοματικά, δυνατά. Που λένε οι εγγράμματοι όταν έκανε τις άλλες πρακτικές δουλειές του. Έτσι ο κόρακας που τον παρακολουθούσε άκουγε συνεχώς ο κόρακας «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν». «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεού ελέησόν». «Κύριε Ιησού». Στο τέλος το πουλί άρχισε να επαναλαμβάνει τα λόγια του γέροντα σαν τους παπαγάλους και έλεγε τη μισή φράση «Κύριε Ιησού Χριστέ». Και σταμάταγε. «Κύριε Ιησού Χριστέ» και σταμάταγε. Το κοράκι μιλάμε. Yeah. Κάποτε άκουσε ο ασκητής
τον κόρακα να μιλά και ξαφνιάστηκε. Ήταν σωστό θαύμα. Γιατί μόνο οι παπαγάλοι μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη λαλιά. Και αυτήν ασυναίσθητα, χωρίς να καταλαβαίνουν. Βέβαια και τα γαϊδούρια δεν μιλούν, αλλά να που μίλησε η Ιώνος του Βαλαάμ. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ποτέ ότι όπου βούλεται ο Θεός, νικάται η τάξη της φύσεως. Σταμάτησε πάλι ο Πατρισυνέσιος και έκανε το σταυρό του. Ξεροκατάπια το σάλι του και συνέχισε. Πήγε λοιπόν κοντά στον κόρακα και προσπαθούσε ο ασκητής να του μάθει και τη συνέχεια της ευχής. Είχε μάθει μισή, δεν μπορούσε να την πει και πήρε κοντά. Και αυτό γινόταν κάθε μέρα. Ώσπου με τον καιρό άρχισε να λέει και ο κόρακας την προσευχή του Ιησού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν». Κάποια μέρα όμως ο κόρακας βγήκε από το κελί και όπως ο καιρός ήταν χαρά Θεού, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε μακριά να χαρεί τον ανοιχτό ορίζοντα. Εκεί όμως που πετούσε και έπεσε, φάνηκε από πάνω του ένα μεγάλο γεράκι πεινασμένο και άρχισε να ζυγιάζεται για να το κατασπαράξει. Τρόμαξε ο κόρακας και αντί να κράξει, από το φόβο του φώναξε. Αντί να κράξει, φόβο του φώναξε. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με». Και ό του θαύματος, παιδιά μου, μια δύναμη αόρατη έδιωξε με βία το γεράκι πέρα από τον ορίζοντα. Και ο κόρακας σώθηκε και ξαναγύρισε στο κελί του ασκητή. Για τρίτη φορά σταμάτησε ο γέροντας και σταυροκοπήθηκε. «Τι σημαίνει αυτό, Πατέρ Συνέσαι?» ρωτήσαμε. «Σημαίνει ότι η νοερά προσευχή, και έτσι αν τη λέμε σαν τον κόρακα, πάλι φέρνει τα καλά αποτελέσματα και κάνει τα δύνατα δυνατά. Σαν τον κόρακα, ασυναίσθητα, που δεν καταλάβαινε ο κόρακας. Πες την εσύ και ας μην την καταλαβαίνεις». Πολύ, πιο πολύ όμως γίνεται δύναμη ανίκητη άμα τη λέμε με συνέστηση της καρδιάς και με λαχτάρα, γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού τα πάντα νικά. Ευχαριστήσαμε τον γέροντα και φύγαμε. Καθώς κατεβαίναμε από το κελί, το κελί του είδαμε να φτερουγιάζεται κάποιο κοράκι. Δεν ξέραμε όμως αν ήταν αυτό που ανέφερε ο ασκητής στην ιστορία του. Ποιος ξέρει, και με τη σκέψη αυτή κάναμε αυθόρμητο σταυρό μας και είπαμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν». Αυτό είναι ένα από τα θαύματα που δεν το είχα ποτέ διαβάσει και σας το μεταφέρω και σας μέσα από το βιβλίο αυτό. Για να δούμε πόση δύναμη έχει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν». Και τώρα, στο θέμα μας. Το θέμα είναι πώς πρέπει να γιορτάζουμε τις γιορτές και σε τελευταία ανάλυση πώς πρέπει να κάνουμε τον οπλησιασμό μας κατά έναν τρόπο. Είχα υποσχεθεί σε κάποια ομιλία ότι θα το δούμε εκείνο και μάλιστα από τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο, ένα βιβλίο που έχω εγώ. Η φιλοξενία θα γίνει από το βιβλίο και όχι από μένα όπως κάθε φορά, αλλά θα σταματάμε που και που για να βλέπουμε αν υπάρχει κάτι που μας γεμίζει και μας παραξενεύει και θέλει κάποια ιδιαίτερη σχολεία. Λοιπόν, πώς δηλαδή πρέπει να εορτάζονται οι εορτές, ποιον είναι σύμβολα τα τελούμενα σε αυτές και εναντίον εκείνων που υψηλοφρονούν κατά αυτές και για εκείνους που πάνε και στις εορτές και κορδώνονται σαν γύφτικα σκεπάρια.
Το λέμε και απλά. Επίσης για αυτούς που αξίως ή αναξίως κοινωνούν. Και ποια είναι η διαφορά σε αυτούς. Λοιπόν, εκείνος που μπορεί να αντιληφθεί και να κατανοήσει ότι δημιουργήθηκε εκ του μειόντος, δηλαδή όλοι μας είμαστε δημιουργημένοι το σύμπαν ολόκληρο, από το μηδέν. Αυτό σημαίνει εκ του μειόντος, από το μηδέν. Και ότι εισήλθε ο καθένας μας γυμνός στον κόσμο, αυτός θα γνωρίσει τον πλάστη του και μόνον αυτόν θα φοβηθεί και θα αγαπήσει. Και γι' αυτόν θα δουλεύει με όλη του την ψυχή και τίποτε από όσα βλέπει δεν θα προτιμήσει αντί αυτού. Ήρθαμε γεμνοί στον κόσμο, γεμνοί θα φύγουμε, το λέμε και το ξέρουμε, λέει ο Άγιος εδώ. Αν αυτή η σωστή διάγνωση, που δεν υπάρχει άνθρωπο που να μην το ξέρει, ότι έρχεται, όπως λέει, ήρθα, είδα και απήρθα, είναι ενσυνείδητη, τότε λέει ο άνθρωπος, αυτός που έχει συνείδηση τι τον περιμένει, αγαπάει, λέει, πάνω απ' όλα, με όλη την ψυχή, εκείνον που τον έφερε στον κόσμο. Δηλαδή το Θεό. Και προχωρώ. Και θα μπορούσαμε να πούμε και αυτόν που βρίσκονται στους ουρανούς. Θα παραδώσει όλη την ψυχική του διάθεση στη λατρεία του Δημιουργού. Διότι εάν είναι ξένος από τα δημιουργήματα με τα οποία πλάστηκε, όλοι μας δηλαδή, πλαστήκαμε από το Θεό. Δεν είναι δικά μας αυτά που είναι γύρω μας, λέει. Είμαστε ξένοι από αυτά. Τα έχουμε, φεύγουμε, τα παίρνει, άρα φεύγει. Αυτό λέει εδώ πέρα το... Ναι. Πρέπει αυτός να έχει διαγωγή αποκλειστικά αφοσιωμένη προς εκείνον που τον έπρασε. Να είναι απορροφημένος όχι από αυτά, αλλά από αυτόν που τον δημιούργησε. Και εκείνος που αναγνώρισε ότι είναι ξένος από τα επίγεια και διαπίστωσε ότι εισήλθε γυμνός σε αυτό το θέατρο και πρώτο γυμνός να πέρθει, πώς δεν θα πενθήσει, πώς δεν θα κλάψει, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους ομογενείς του. Αυτός που έχει, λέει, αυτή την επίγνωση, ότι έρχεται και φεύγει και καταλαβαίνει και ποιος είναι εσωτερικά, δεν ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, αλλά ενδιαφέρεται και για τον άλλον, βλέπει τα χάλια του, στεναχωριέται και κλαίει για τα χάλια του, αλλά επειδή όλοι σε ένα καζάνι βράζουμε, και για τον άλλον διαφέρεται και για τον άλλον πεθεί και κλαίει. Έτσι λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος. Πάντως, μία είναι η αλήθεια, ότι και γυμνοί στα χέρια είμαστε όταν γεννηθήκαμε, και σε όλο το σώμα, αλλά και γυμνοί εδώ. Στο πνεύμα. Σε όλα, αφού τα μικρά παιδιά έχουν, λέει, άγραφτο το πίνακα που έχουν εδώ μέσα. Και γράφεται στη συνέχεια το μετά μηδέν, τη γέννησή το τους. Μηδέν. Γράφεται στη συνέχεια, από εκεί και πέρα. Έτσι λοιπόν, ότι... Άρα γυμνοί είμαστε και πνευματικά όταν γεννηθήκαμε. Και ό,τι έχουμε είτε υλικό είτε πνευματικό, εκ των υστέρων τα αποκτήσαμε. Και αυτό με τη βοήθεια του Θεού.
και όχι μονάχα μας. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μελέτησαν την Αγία Γραφή και γνώρισαν τον Θεό. Δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται η μελέτη της Αγίας Γραφής ή οποιοδήποτε άλλο βιβλίο, αλλά κυρίως Αγίας Γραφής, αλλά δεν είναι και ορθό να λέμε ότι μόνο η ανάγνωση και μελέτη της Αγίας Γραφής σε φέρνει κοντά στη γνώση του Θεού. Όχι, δεν είναι αυτό πραγματικό της. Αλλά κοντά στη γνώση του Θεού φέρνει τον άνθρωπο αυτό που ο Κύριος λέγει. Λέγει, με αγαπάτε εάν τα εντολάς μου τηρήσετε. Και ακόμη, με μια άλλη εικόνα από την Αγία Γραφή. Εγώ είμαι το αμπέλι, το κούτσουρο. Και εσείς είσαστε τα κλίματα, εμείς. Το κλίμα που μένει στο κούτσουρο τραβάει από τη γη και χυμό και τροφές και νερό και τα πάντα και διατηρείται στη ζωή το κλίμα που είναι στο κούτσουρο. Όταν κοπεί, πετιέται και καίγεται. Εγώ ημί η άμπελος και ημί στα κλίματα από Κύριος. Παν κλίμα ελεμή μένων, κλίμα εννοεί ο Κύριος κάθε ψυχή που μένει κοντά μου, ο πατήρ καθαίρει αυτό, το καθαρίζει, το καθαρίζει, το καθαρίζει ο πατέρας. Όση προσπάθεια και ο κανονής χρειάζεται προσπάθεια, εμείς δεν μπορούμε από τη δύναμη εμείς να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Η ψυχή καθαρίζει από τον πατέρα. Λέει, το καθαίρει, το καθαρίζει. Κλίμα που δεν μένει στο αμπέλι, στο κούτσουρο, έρει αυτό, το παίρνει και το πετάει έξω και από εκεί το παίρνουν και το καίνε, λέει ο Κύριος μας. Έτσι λοιπόν, τι θέλουμε να πούμε με αυτό, ότι η γνώση του Θεού γίνεται δια της μελέτης της Γραφής και όλων των άλλων αρετών, ποιες είναι αρετές και έργα, είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια σίγουρα, που είναι 7 τα μυστήρια, οι πρακτικές αρετές που γίνονται με τα χέρια μας, και εννοείται δίνει ο άνθρωπος ελεημοσύνη και τον λέει ο Θεός, και όποια άλλη αγαθοεργία, να μην την αναφέρουμε ξεχωριστά, γίνεται, βοηθάει στην κάθαρση της ψυχής. Όμως, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε σήμερα πήγα στην εκκλησία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφα ήτανε. Ήτανε μία λαμπρή εορτή. Ήτανε επίσημη, ήταν δεσποτάδες, ήταν ψαλτάδες, ήταν άρχοντες, κόσμος πολλής και ένας πλούσιος, λέει, φωτισμός. Ευχαριστήθηκα από εκκλησία. Σας μεταφέρω από εδώ μέσα αυτά που ακούτε, αλλά στη γλώσσα την απλή για να καταλάβουμε, προκειμένου να διαβάσω και χάνεται χρόνος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που πήρε σε μία τόση λαμπρή Θεία Λειτουργία μέρος, σε ένα πανηγύρι, μπορούμε να πούμε
ότι αυτός έφυγε και ωφελημένος. Ή μήπως δεν χρειάζονται αυτά, ή χρειάζονται και αυτά μέσα στην Εκκλησία. Παραλαμβάνω, είναι από τον Άγιο Σημειώνω τον Νέο Θεολόγο, που θα διαβάσω και θα ακούσετε κιόλας, για να δείτε πώς θα λέει. Λοιπόν, μη μου μετράς, λοιπόν, χρόνους και μήνες και περιόδους καιρών, όταν μου λέγεις, να εόρτασα τη γέννηση του Χριστού, την υπαπαντή, τα θεοφάνεια, την Ανάσταση, την Ανάληψη, την Πεντηκοστή. Μη μου λέγεις αυτά, ούτε να μετράς όλες τις εορτές, αλλά ούτε να φαντάζεσαι ότι σου αρκούν αυτές για τη σωτηρία της ψυχής σου. Λες, εντάξει, πήρα μέρος στις γιορτές αυτές και εντάξει, όζομαι, μην τα λαμβάνεις μεμονωμένα υπόψη σου αυτά, δεν είναι αρκετά για να σωθείς. Ούτε να νομίζεις ότι για σένα η γιορτή περιορίζεται στα λαμπρά ενδύματα, τους αγέροχους, τα πλούσια αμάξια, τα πολύτιμα μοίρα, τα κεριά, τα πλήθη του λαού. Δεν είναι αυτά η γιορτή. Για να μην πω εκείνο που είπε ένας προφήτης, δεν το θυμάμαι ποιος, λέει, τα σεορτάσιμων και τα Σάββατα και τις νουμινίες, λέει, τις εορτές σας. Σήμερα θα λέγαμε τις Κυριακές και τις υπόλοιπες γιορτές, τις μισή ψυχή μου, λέει ένας προφήτης, εν ονόματι του Θεού, ως εκπρόσωπος του Θεού. Γιατί τις μισή? Γιατί στέκονται στον τύπο μόνο. Είναι μια τυπική γιορτή και όχι μια ουσιαστική γιορτή που θα δούμε παρακάτω ποια είναι η ουσία της γιορτής. Γιατί αυτά δεν, επαναλαμβάνω, ποια είναι αυτά? Το να ντυθείς ωραία, το να μυρώσεις στην εκκλησία, το να πάρεις κεριά, το να ανάψεις λαμπάδες, το να δεις πλήθη, να δεις πλήθη λαού στην εκκλησία, αυτά δεν είναι η γιορτή. Ούτε αυτά κάνουν τη γιορτή λαμπρή όπως θέλουμε εμείς. Αλλά σύμβολα της εορτής, πράγματι ποιο θα είναι το όφελος, αγαπητέ μου, να μην πω ότι άναψα στο ναό και στην εκκλησία των πιστών πολλά κεριά, αλλά αν μπορέσω να τους αποκτήσω τέτοιους σαν τον ήλιο που λάμπει από τον ουρανό και αντί πολλών λίγνων να συγκεντρώσω στην οροφή του ναού και τ' άστρα και να την κάνω κενό ουρανό και παράξενο πράγμα επάνω στη γη. Να το εξηγήσω λίγο. Αυτό που είναι ανάγκη να κάνεις όταν εκκλησιάζεσαι, να κατεβάσεις τον ουρανό κάτω, για την εκκλησία, γι' αυτό και το τρούλο τον έχει γεμάτο άστρα, τον ουρανό με ό,τι πνευματικό έχει απάνω, και να συνομιλείς με αυτούς και να συμμετέχεις με αυτούς και να είσαι ενωμένος με ό,τι ακριβώς έχει ο ουρανός επάνω, πνευματικό. Τότε η γιορτή είναι μεγάλη και λαμπρή γιορτή. Εάν σήμερα ευωδίαζα τον εαυτό μου και αυτούς που συγκεντρώθηκαν με μοίρα και αύριο γεμίσω δυσοδεία από τη σάρκα μου και το ρήπο της, τι θα με ωφελήσει? Πες μου εσύ που καφιέσαι για λαμπρές γιορτές, και αν υπάρχει σε σένα μυαλό πράγματι σε τίποτε δεν θα μας ωφελήσουν, δεν θα μας ωφελήσουν τα εξωτερικά. Μα ωφέλεια θα έχουμε όταν εμείς κατά τον εκκλησιασμό μας, κατά τη γιορτή που παίρνουμε μέρος, είναι ενωμένα
ψυχή, πνεύμα και η εορτή που τιμάται. Αν αυτά ενωμένα και γίνουν ένα, τότε και σαν Λάζαρος να πας, γιόρθασες όπως σου πρέπει. Σαν Λάζαρος, ενώ φτωχός, ρακένδυτος. Πάμε τώρα να δούμε τι χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία μέσα και γιατί. Οι λαμπάδες που χρησιμοποιούμε σου υποδεικνύουν συμβολικά το νοητό φως. Παίρνουμε μια λαμπάδα, την έχουμε αναμένη, αυτή μου θυμίζει ότι φως είναι ο Θεός, φως είναι και ό,τι κατοικεί στον ουρανό και ότι φως πρέπει να γίνω κι εγώ. Και θυμίζει και το άλλο, αυτό που είπε ο Κύριος, ούτω λαμψάτω τα έργα ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Όπως φωτίζει η λαμπάδα, έτσι πρέπει να είναι φωτεινά τα έργα μας μπροστά στους ανθρώπους. Γι' αυτό ανάβουμε τη λαμπάδα. Είναι ένα σύμβολο η λαμπάδα ότι όμοια φως έχω μέσα μου που το έχω πάρει από το φως που ονομάζεται Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο Χριστός. Γι' αυτό ανάβουμε τις λαμπάδες. Γιατί όπως ο ναός αυτός που μπαίνουμε στην εκκλησία δηλαδή είναι ωραίος και φωτίζεται από πολλές λαμπάδες, έτσι και το σπίτι της ψυχής σου. Το σπίτι της ψυχής σου. Ποιο είναι το σπίτι της ψυχής σου? Το σώμα. Α, όλο. Το σώμα. Όλο. Το σπίτι της ψυχής σου είναι πολύ πιο ανώτερο από το ναό που φωτίζεται τις λαμπάδες. Πολύ πιο ανώτερο. Χίλιες εκκλησίες να χτίσεις, να είσαι ο τρισεκατομμυρίουχος της γης, να γεμίσεις με ναούς τη γη, με εκκλησίες δηλαδή, πάνε στράφη όλα εκείνα, εάν προσωπικά δεν είναι ο εαυτός σου ναός. Η ψυχή σου δεν είναι ναός του Αγίου. Όλα αυτά πάνε περίπατο. Και επομένως και οι λαμπάδες που ανάβουμε στην εκκλησία μέσα, εάν δεν ανταποκρίνονται σε μια εσωτερική της ψυχής πραγματικότητα, είναι τύπος σκέτος, ουσία μηδέν. Τύπος σκέτος και ουσία μηδέν. Αυτό λέει ο Άγιος. Οφείλει να φωτίζεται και η ψυχή και να λάμπεται νοητός. Να καίγονται δηλαδή μέσα σου με τη θεϊκή φωτιά του ουρανού και να φεύγουν όλες οι αρετές που υπάρχουν μέσα σου, ώστε να μην απομένει κανένας τόπος στη ψυχή σου μακριά από το φως που λέγεται Χριστός. Δηλαδή πρέπει η ψυχή να είναι όλη φωτεινή. Τους φωτοειδείς και πάλι λογισμούς τους υπογράφει μέσα σου το πλήθος των καιωμένων από το ορατό πυρ κεριών. Λέει, τώρα μας μεταφέρει καπαλού στη σκέψη και λέει ότι όπως υπάρχουν ένα πλήθος από κεριά αναμένα, έτσι πρέπει να είναι μέσα το πνεύμα σου γεμάτο από φώτα πνευματικά και να μην μένει κανένας χώρος του νου που να είναι φωτεινός από το φως και το πύρ του Αγίου Πνεύματος. Και να μην διακόπτεται καθόλου ο νους από καμία πονηρή σκέψη στο ναό που εισέρχεσαι μέσα. Εάν συμβεί, και όπως συμβαίνει,
να γίνεται αγιασμός στην εκκλησία. Βλέπουμε τον παπά να ραντίζει. Να ραντίζει. Λέγει, τι συμβολίζει αυτό? Ραντίζεται. Ραντίζονται οι πιστοί, γιατί με αυτό δείχνεται και φαινομενικά και ουσιαστικά, δείχνεται η δροσιά του Αγίου Πνεύματος που μεταδίδεται δια του αγιασμού. Άκουσα, μάλλον εδώ το διάβασα. Αυτό το διάβασα εδώ μέσα. Ένα μποκάλι με αγιασμό, καλυμμένο επί 130 χρόνια. Όταν χρειάστηκε, μάλλον έτσι θυμάμαι, να γκρεμίσουν το σπίτι, το βρήκανε. Και όπως το βάλανε την πρώτη μέρα που το πήρανε, έτσι ήταν και την ημέρα που το βρήκανε. Μέσα στο νερό που έχει περάσει το Άγιο Πνεύμα, δεν χωράει κανένα μικρόβιο. Δεν σαπίζει, δεν παίρνει τίποτα μέσα, είναι όπως ακριβώς το παίρνει στην πρώτη στιγμή. Γι' αυτό ο ιερέας μας ραντίζει όταν τελεί αγιασμό. Για να μας αγιάσει εξωτερικά, λέει, σαν εκείνη τη δροσιά που κατεβαίνει από τα βουνά, που έρχεται θαλάσσια, ωραία, ωραία, και μας αρωματίζει και μας δροσίζει. Έτσι είναι το Άγιο Πνεύμα. Σαν τον πλούσιο που λέει, βρέξε λέει το δάχτυλό σου και ένα να μου βάλει τα χείλη για να ανασάνω λίγο. Το πλούσιο. Αλλά δεν ανάσανε ο άνθρωπος. Όχι, εντάξει. Λοιπόν. Αμέ το ζήταγε. Τα πλήθη που συγκεντρώνονται μαζί με σένα, εννοεί ότι εγώ, εσείς, ο καθένας μας, δίπλα μας έχουμε ένα σωρό κόσμο σε μια μεγαλοπρεπή γιορτή. Εκκλησίασμα. Στην εκκλησία, ναι, εκκλησίασμα. Και υμνούν μεγαλοφόνο στο Θεό τα πλήθη που έχει γύρω σου. Και υμνούν μεγαλοφόνο στο Θεό. Λένε παραδείγματος χάρη, Κύριε, λέει, σον όλοι μαζί. Η παράσκου, Κύριε, ή τις πρεσβείες. Ή και δεν είναι δυνατόν να φωνάζει ο άλλος και δυνατά. Η προσευχή που βγαίνει από μέσα μας, η προσευχή, και καθόλου να μην ακούγεται. Έχει πολύ ισχυρή τη δύναμη να είναι πιο δυνατή από εκείνη που βγαίνει κραυγαλαία από το στόμα. Μου έρχεται στο νου η προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή. Λέει ο Απόστολος Παύλος το εξής, όταν γονάτισε στη Γεθσημανή πριν τον προδώσει ο Ιούδας, πριν συλληφθεί και σταυρωθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, έκραζε ο Κύριος, έκραζε. Έβγαζε, λέει, φωνή δυνατή. Προσοχή, καμία φωνή δεν έβγαζε. Αλλά αυτό που έβγαινε από μέσα ήταν τόσο δυνατό ώστε να κουνάει και τη γη και τον ουρανό. Αυτό εννοεί. Και εδώ μέσα σε εμάς λοιπόν λέγει ότι παίρνουν μέρος όλοι στην κοινή προσευχή. Αν η προσευχή είναι ουσιαστική, είναι Κύριε και έκραξα προσέησα ακουσόν μου, είναι σαν να ακούγεται δυνατά, ας γίνεται από μέσα. Άλλωστε το άλλο εκείνο σκοτώνει ο Κάιν τον Άβελ, χύνεται το αίμα κάτω, δεν υπάρχει πια ο Άβελ γιατί τον σκοτώσει ο αδερφός του, και ακούγεται η φωνή του Θεού. Ε! Πού πας, Κάιν? Η φωνή του αίματος του αδερφού σου, του αίματος η φωνή. Βοά, βοά. Βγάζει βουή δυνατή. Και έρχεται σε μένα ψηλά στον ουρανό. Ξέρετε, σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Ότι έργο εγκληματικό και μη εγκληματικό σε βάρος ανθρώπων, το ίδιο το έργο φωνάζει από μονάχο του
προς τον ουρανό. Και ο Θεός απαντά, μη εκδικησί, εγώ ανταποδώσω. Μην στενοχωριέσαι. Εγώ θα πάρω τη θέση σου και θα τα αποκριθώ και θα τα αποδώσω στον άνθρωπο εκείνο το κακό που σου έκανε. Η φωνή λοιπόν, η ποιότητα της φωνής, σε δύναμη, σε ισχύ, δεν εξαρτιέται από το ξελαραγίσμα που θα κάνει ο άνθρωπος στην προσευχή του, αλλά από τον πόνο που θα βγάλει από μέσα του. Από τον πόνο. Και εσύ λοιπόν λέει, που μπαίνεις μέσα στην εκκλησία, μαζί με τους άλλους, υμνείς μεγαλοφόνος το Θεό. Ξέρεις τι παριστάνεις εσύ μαζί με αυτούς που είναι γύρω σου, μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Τα ουράνια τάγματα και τις αναρρύθμιτες αγγελικές δυνάμεις που υμνούν για τη σωτηρία σου τον ουράνιο δεσπότη. Το ίδιο κάνουν και οι άγγελοι. Ύμνο στο Θεό προσφέρουν ασταμάτητα για τη σωτηρία όλων μας. Μη στεναχωριόμαστε. Έχουμε αυτούς που νύχτα και ημέρα αφήνουν την προσευχή τους στα ποδάρια του Θεού. Και μάλιστα ο Άγιος Γιάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη λέει, το έχουμε ξαναπεί, στο θρόνο του Θεού από κάτω, και τα άκουσα σήμερα και έκλαψα από το ραδιοφωνικό σταθμό του Πειραιός, εκατομμύρια μάρτυρες, δισεκατομμύρια μάρτυρες που προσεύχονται για τη δική μας σωτηρία μαζί με τους αγγέλους. Λέει κάπου 11 εκατομμύρια μαρτύρησαν στην Ασία, δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος, το ραδιοσταθμό του Πειραιά σήμερα, αλλά από μία ομιλία του τέως ηγουμένου πατρός Εφραίμ της Μονής Βατοπεδίου, που είναι Άγιος άνθρωπος. Ζει αυτός. Όχι, φύγει από τον κόσμο. Και είπε και το άλλο και μου κάνει εντύπωση για το, πολύ ζωντανό. Πιάσανε οι Τούρκοι ένα παιδάκι χριστιανό και του είπανε, αν δεν πιστέψεις αρνηθείς τον Χριστό, αν αρνηθείς τον Χριστό, θα σε αφήσουμε ελεύθερο. Αν όμως δεν τον αρνηθείς, θα σε κάψουμε. Δεν τον αρνούμε. Το σκέφτεσαι καλά, δεν τον αρνούμε. Θα σε κάψουμε. Λέει, καθίστε, λέει. Κάνει έτσι, ανοίγει το πορτοφολάκι του, λέει, και βρήκε κάτι χρήματα. Πάρτε να αγοράσει τα ξύλα. Ένα παιδάκι, πάρτε να αγοράσει και τα ξύλα που θα με κάψετε. Μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Λοιπόν, όλοι αυτοί που έχουν αρχίσει τα αίματά τους, λέει ένας ιστορικός μεγάλος της εκκλησίας μας, η Ασία ολόκληρη πατιέται από βάρβαρα ποδάρια. Εκκλησίες έχουν γκρεμιστεί, έχουν γίνει στάβλοι και άλλα κέντρα που έχουν γίνει. Σε εκκλησίες που ήταν άλλοτε, ο χριστιανισμός και άνθιζε. Γράφει λοιπόν εκείνος ο Άγιος ότι στην Ασία μεγάλα στοιχεία και κοίμηνται, δηλαδή μεγάλα αναστήματα Αγίων έχουν κοιμηθεί μετά από μαρτυρικό θάνατο. Και αυτά τα στοιχεία που έχουν κοιμηθεί και αυτά φωνάζουν στο Θεό. Και για μας, αλλά και για να αλλάξει η κτήση τα ρούχα της. Γιατί και αυτή η κτήση τώρα φοράει άλλα ρούχα που δεν είναι καλά. Και θέλει, λέει, και αυτή να απαλλαγεί από τα δεσμά της φθοράς που έφερε ο θάνατος και η αμαρτία. Εάν σκέπτεσαι κατά αυτόν τον τρόπο να εορτάζεις όπως οι ουράνιες δυνάμεις, όπως οι Άγιοι, όπως περιγράψαμε προηγουμένως, με όσα κάνεις εορτάζοντας, εορτάζεις εορτή πνευματική και συνεορτάζεις με τις άνω αγγελικές δυνάμεις. Αυτή είναι η γιορτή. Εάν όμως δεν συμβαίνει αυτό,
ούτε τον εαυτό σου τον έκαμε τέτοιο με την εργασία των εντολών του Χριστού, ποιο θα είναι το όφελος για σένα που πας στην εκκλησία και γιορτάζεις. Αν δεν κάνεις τίποτα από αυτά, υπάρχει φόβος μήπως και εσύ, ως παλιά Ιουδαία, ακούσεις. Θα αλλάξω τις εορτές σου σε πένθος και θα μεταβάλω τη χαρά σου σε λύπη. Βλέπετε πώς τη γιορτάζουμε. Την ανάληψη θα πάρω παράδειγμα. Με τύμπαλα και χορές και τραγούδια. Θα τις αλλάξω τις εορτές, λέει. Το πνεύμα το Άγιο με το στόμα ενός του προφήτη Ναούμ. Δεν τις δέχομαι. Και αλλού λέει, θα τις κάνω εμετό τις γιορτές αυτές. Δεν τις πάω κάτω. Με ανθρώπινα μέτρα βέβαια. Για να καταλαβαίνουμε και εμείς. Δεν τις πάει κάτω τις γιορτές που γίνονται εορτές που έχουν χρώμα χορού, τραγουδιού, γλέντι κλπ. Και σπατάλι μες στη μέση. Και πάγκους που πουλάνε. Ό,τι και αν είναι. Πουλάνε όπως ο Κύριος με το φραγγέλιο. Ό,τι και αν είναι. Οι γιορτές αυτές είναι γιορτές, όχι χριστιανικές. Τι λοιπόν δεν θα εορτάσουμε σωματικώς. Ρωτάμε τώρα εμείς, εξ ονόματος μας ο Άγιος. Καλά, έχουμε και σώμα. Πρέπει να ντυθούμε. Πρέπει να άψουμε μια λαμπάδα. Να καταλάβουμε ότι κάνουμε κάτι στο χέρι. Να μην τα κάνουμε εκείνα. Να μην φωνάξουμε και ένα επίσημο στην εκκλησία μέσα. Πριν και απαντάει και σε αυτό το πράγμα μέσα. Το απαντάει. Και λέει, εόρταζε λέγει, και να τελείς ό,τι να κάνεις, ό,τι κάνεις προς τιμή του Θεού και των Αγίων. Με όλη σου τη δύναμη. Και κάλεσε, αν είναι δυνατόν, άμα το κάνεις με την ψυχή σου από μέσα, κάλεσε έναν δυνατό βασιλείς, άρχοντες, αρχιερείς, λεβίτες, μοναχούς, λαϊκούς, ώστε να δοξαστεί από όλους ο Θεός. Αν γιορτάζεις λοιπόν έτσι, κάλεσε και αυτούς. Γι' αυτό βλέπουμε στην εκκλησία επισήμους. Σε άλλες εποχές που ήταν το εκκλησίασμα κατά το πλείστον, με γνώση εκκλησιάσματος που είχε την πλήρη συνείδηση ότι συναντάει το Θεό. Δηλαδή και ο Δαβίδ το λέει, χίλιες προτιμάω χίλιες φορές να με πετάξουν μέσα στο σπίτι σου Θεέ μου και να με αφήσουν εκεί παρά να είμαι στα παλάτια μέσα. Βασιλιάς δεν ήτανε, προτιμούσε να είναι στο ναό του Θεού, έτσι πως το περιγράφει εδώ ο Άγιος συνειδητά, παρά μες στα παλάτια. Πώς δηλαδή, διότι λέει εξαιτίας της υπερβολικής δόξας του, δεν εδοξάστηκε το δοξασμένο. Λέει, ας προσέξουμε, ο Θεός δεν έχει ανάγκη να το δοξάσουμε εμείς. Το δοξασμένο δεν δοξάζεται. Είναι δοξασμένο. Και δοξασμένο είναι το πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Δεν έχει ανάγκη η δική μας προσευχή. Αλλά ξέρετε ανάγκη, όχι ανάγκη, τι θέλει να κάνει. Από τη δόξα του να δώσει εμάς. Όταν κατέβηκε ο Μωυσής, είχε πάει ο Βασίλης και ο Βαγγέλης στο Ιεροσόλυμα, όταν κατέβηκε λέει από το όρο Σινά, εκεί που τον κάλεσε ο Θεός, στο όρος εκείνο που ήταν καπνίζων, γεμάτο αστραπές, γεμάτο βροντές, γεμάτο θύελα λέει κλπ. Και τον κάλεσε ο Θεός για να του δώσει τις εντολές. Ο Μωυσής είδε ένα μέρος από τη λάμψη του Θεού, ένα μέρος, πολύ μικρό, και πήρε από τη λάμψη εκείνη κατεβαίνοντας, και όταν κατέβηκε κάτω πρόποδες δεν μπορούσαν λέει να ταινίσουν οι Ισραηλίτες το πρόσωπό του που ήταν πάρα πολύ φωτεινό, ώστε βάλανε κάλυμα μπροστά, γιατί θαμποθήκανε, θα λέγαμε στραβωθήκανε από τη λάμψη που είχε πάρει από το θείο φως. Το ίδιο γίνεται και στην εκκλησία μέσα. Όρος Σινά είναι εκκλησία μέσα. Δεν είναι κέντρο επιδείξεων που έχει καταντήσει σήμερα από μια μεγάλη πλειονότητα ανθρώπων.
Δεν είναι τύπος, είναι ουσία εκκλησία για εκείνον που γνωρίζει να εκκλησιάζεται, που ξέρει να συνομιλεί με τον Θεό. Άλλωστε, να κοιτάξτε, η εκκλησία μας πώς τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επ' ουράνιον. Όπως πήρε ο Μωυσής πάνω, και εμείς στην εκκλησία μέσα που είναι του Θεού το σπίτι, που είναι άλλο όρος είναι, τελειώνοντας λέμε, πήραμε φως, θα φύγουμε με το φως, το αληθινό. Μια γιορτή που γίνεται με αυτόν τον τρόπο, με, επαναλαμβάνω, και με τα υλικά στοιχεία, πηγαίνεις στο πρόσφορο στην εκκλησία, όταν όμως κοινωνείς, παίρνεις και υλικό μέρος, αλλά αυτό το παίρνεις επειδή αλλιώς δεν γίνεται να το πάρεις παρά σαν άρτο αγιασμένο, μα όλοι είναι όμως σώμα Χριστού. Όμοια και τον ίνο το παίρνεις αγιασμένο σαν ίνο, αλλά είναι αίμα Χριστού. Εκείνος που άξια εκκλησιάζεται, επάξια παίρνει και το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ενώνεται και γίνεται, λέει, ένα με το σώμα του Χριστού και ένα με το αίμα του Χριστού. Δηλαδή ενσωματώνεται, γίνεται ένα με το σώμα του Χριστού και γίνεται και σύννεμος. Έχει το ίδιο αίμα, άμα κοινωνάει, με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα, κλείνουμε, επειδή συνήθως οι γιορτές γινόντουσαν και γίνονται και έχουμε επηρεαστεί και εμείς οι σύγχρονοι χριστιανοί πάρα πολύ από το πνεύμα αυτό, πώς γίνονται, με πλούσια μετά την εκκλησία. Αν γιορτάζει ο άνθρωπος, αν είναι μεγάλη γιορτή και γιορτάζει και ο τόπος, πως γιορτάζει εδώ πολύ λίγος ανάληψης, τότε στα σπίτια μας υπάρχουν πλούσια τραπέζια. Πλούσια τραπέζια. Λέει εδώ ο Άγιος, αντί πλουσίας από αφθονία φαγητών, τραπέζας, ας είναι για σένα προτιμότερος ο άρτος της ζωής. Ποιος είναι ο άρτος της ζωής, Μιχάλη? Σώμα. Σώμα Χριστού. Όχι μόνον ο αισθητός και ορατός, αυτό που βάζει στο στόμα, αλλά αυτός που είναι, να είναι δηλαδή σε σένα, ποιος είναι μέσα στον άρτο που κοινωνάμε, ποιος είναι μέσα στον άρτο? Αίμα. Ο Χριστός ο ίδιος, τον άρτο. Ναι, ο ίδιος, ναι, το σώμα. Ναι. Σώμα το... και αίμα, ίσον Κύριος. Έτσι, ίσον Κύριος, βεβαίως. Αυτό ας είναι για σένα, να έχεις υπόψη σου, όχι το πλούσιο τραπέζι που θα φας, αλλά κυρίως το μυαλό σου εκεί θα είναι, λέει. Θα είναι η απόλαυση η ακόρεστη και η δαπάνη που σου είναι απαραίτητη να κάνεις για τον εαυτό σου, να κοινωνήσεις σώμα και αίμα Χριστού. Πρόσεχε σε παρακαλώ από εδώ την έννοια των λόγων. Συμμετέχεις σε ό,τι έχει εκκλησία, γνωστικός και αισθητός. Γνωστικός δηλαδή με το νου σου, με το πνεύμα σου, αισθητός με τη γλώσσα σου. Γιατί και ακούς και τρέφεσαι, και τρως και πίνεις και τρέφεσαι. Και γνωστικός και αισθητός. Η εκκλησία έχει το πιο πλούσιο τραπέζι του κόσμου. Εάν μετέλαβες με καθαρή θεωρία εκείνο που μετέλαβες, να λοιπόν έγινες άξιος αυτής της τράπεζας της εκκλησίας. Ας μη φανταστούν λοιπόν εκείνοι που μετέχουν ανάξια στα Θεία Μυστήρια ότι δι' αυτόν έτσι απλώς προσχολώνται και δένονται με τον Άρωτο Θεό. Αυτοί που πάνε ανάξια και όσο να είναι, γνωρίζει ο καθένας μας πώς πήγε στην εκκλησία, απλή φαντασία έχουν ότι παίρνουν σώμα και αίμα Χριστού, αφού δεν προσπαθούν να είναι άξιοι για να λάβουν εκείνα όπως ακριβώς η εκκλησία τα ορίζει. Τελειώνοντας, επαναλαμβάνω εκείνο που ο προφήτης Ναούμ λέγει,
Το επαναλαμβάνω να το γνωρίζουμε. Γιατί, ποιο είναι αυτό? Τα σεορτάς ημών, τας νουμηνίας. Νουμηνίες είναι η πρώτη, κάθε πρώτου μηνός, πρωτοχρονιά που έχουμε εμείς. Τα Σάββατα, Κυριακές μας δηλαδή, και οποιαδήποτε άλλη μεγάλη εορτή φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του προφήτη, τις μισεί ο Θεός εφόσον γίνονται και είναι αμέτωχοι πέρα για πέρα η ψυχή μας. Και επομένως εκείνος που ισχυρίζεται ότι εκκλησιάζεται και παίρνει μέρος χωρίς η συμμετοχή του να είναι καρδιακή, εκείνος αυταπατάται πιστεύοντας ότι εκκλησιάστηκε, ότι κοινώνησε σώμα και αίμα Χριστού. Οι εορτές γίνονται για να αγιαζόμαστε και να παίρνουμε δύναμη για το υπόλοιπο της εβδομάδος και της ημέρας, γιατί δεν γνωρίζουμε αν μέχρι το βράδυ υπάρχουμε στη ζωή. Αν μας αξιώσει ο Θεός να ζούμε τις εορτές και τις Κυριακές όπως εκείνος θέλει. Μπορεί να πει κάνει ό,τι θέλει. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Να κάνει μια ερώτηση. Για μας, τους ανθρώπους. Για μας, δηλαδή, και αυτά όλα λέγονται για μας. Για όλα. Γιατί δεν θέλουμε να γίνουμε λίγο άνθρωποι, αλλά από όλα αυτά τα πνευματικά που μας είπες, έχουμε μια άλλη συμπεριφορά. Όλοι μας. Και πρώτος εγώ. Μπορείς να μας υποδείξεις πώς μπορούμε να συμμορφωθούμε? Αυτό έχει αξία. Και όποιος θέλει, ας το πράξει. Όποιος δεν θέλει, δικό του το θέμα. Τα είπες όλα. Τα είπες όλα, όποιος θέλει. Όποιος θέλει, είπες, όποιος θέλει. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι ζήτημα, θέλω να κάνω. Είπες, όποιος θέλει. Δεν θέλω να κάνω, τελείωσε, θα είμαι, θα έχω το όνομα του χριστιανού και θα ακούω αυτό που λέει εκεί που είπε ο κύριος Εβραίους. Μην υπερηφανευόσαστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Σε εμάς θα έλεγε σήμερα, μην υπερηφανευόσαστε που είστε βαπτισμένοι και χριστιανοί. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία δεν τη θέλει κανείς. Εδώ είναι το θέμα. Εγώ έχω διαφωνία σε αυτό. Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μπορεί να είναι ένα ποσοστό. Συγχωρέστε με. Ανοίγω να μην υπήρχε ποσοστό. Αν δεν υπήρχε ποσοστό, δεν υπάρχει νόημα να υπάρχει εκκλησία στη ζωή. Τα βιβλία όλα και το Ευαγγέλιο λέει ότι η εκκλησία υπάρχει όσο χρόνο και θα υπάρχει, όσο χρόνο θα υπάρχουν οι άνθρωποι για να γιάσουν, για να γίνονται άγιοι. Όχι, αυτό στιγμή, πρέπει να υπάρχει. Από τη στιγμή που θα πάψουν να υπάρχουν άγιοι, θα κλείσει και η πόρτα της εκκλησίας. Και δεν θα υπάρχει εκκλησία. Τώρα εγώ επιμένω εκεί στο συγκεκριμένο. Αυτό απαντάω. Για εμάς τους ανθρώπους. Τι γιατρικό υπάρχει, θέλει να πει αυτό, για να μπορέσουμε να πάμε κοντά. Αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν. Εγώ θέλω να πω, να απαντήσω, και νομίζω αυτό είναι το πνεύμα του Ιωσήφ, ότι ψάχνω, και εγώ το ίδιο απαντήσω, το ίδιο που λέω εσύ και για εμένα. Λοιπόν, ψάχνω τον εαυτό. Και δεν το βρίσκω, εντάξει. Έτσι δεν είναι, αυτό λέει ο Ιωσήφ. Μα ο κάθε άνθρωπος όμως τον εαυτό το παίρνει. Όχι, όχι, εκεί είναι το θέμα που λέει ο Ιωσήφ. Δεν το βρίσκω εγώ, το είπε. Πρώτος εγώ είπε. Λοιπόν, έτσι, σαν τον Ιωσήφ, σκέπτομαι και εγώ, πιστεύω και μεγάλες σκέψεις και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα. Μα αυτό είναι ευλογημένο. Το ότι έχεις κάποιο κριτήριο και κρίση, βλέπεις. Δεν βλέπω τον εαυτό μου εντάξει. Είσαι εντάξει από εκεί και πέρα. Γιατί ανήμωνος εκείνο που βλέπει είναι Άγιος. Εκεί είναι η ουσία. Να προσθέσω κάτι. Να προσθέσεις. Λοιπόν, όταν πήγε ένα σχολείο μικρός, ήταν απαραίτητο το Σάββατο, μας πέρανε και μας πηγαίνανε στην εκκλησία ή οι δασκάλοι και κάποιες γιορτές. Και όταν πήγα φαντάρος, οι αξιωματικοί, αυτοί που δεν είχαν υπηρεσία σκοπιά για αυτά, πηγαίναμε πού? Στην εκκλησία. Ήτανε νόμος. Εσύ τώρα που έκανες καθηγητής, τι άλλαξε κύριε Κώστα στο νόμο αυτό και δεν, τα παιδιά μας δεν είναι έτσι, δηλαδή, και αφήνουμε τον καθένα στην αμέσως συνείδησή του αν θέλει
ενώ τότε ήταν νόμος. Υποχρεωτικό ήταν. Ναι. Τότε υπήρχε ο νόμος, τότε υπήρχε και ο σεβασμός που ξεκινούσε και από το σπίτι και σεβόταν ένας τον άλλο περισσότερο από τον καθένα. Σήμερα είναι όλα πέρα για πέρα ισοπεδωμένα. Μην ξεχνάς ότι ακούσαμε από στόμα επίσημου ότι εργάζονται οι πολιτικοί μας, εργάζονται για να εγκατασταθεί ο Θεός, ξέρει και αυτό ξέρουμε, μία παγκόσμια κυβέρνηση που θα είναι κάτω από τις συνταγές των Εβραίων, που σημαίνει ότι όταν γίνει αυτό, ότι θα πούνε αυτοί που δεν είναι κύριοι, κύριοι, καλώς όρισες Αντίχριστε. Περνάμε δηλαδή από τα κανάλια αυτής της εποχής, που την ονομάζουν και αυτή νέα εποχή, για να ετοιμάσουν τον κόσμο. Σχολείο, όταν ήμουν καθηγητής, ντρεπόμουν να πω έκανα μάθημα. Γιατί έβλεπα γυμνές τις μαθήτριες. Και σήμερα το ίδιο ισχύει. Και τότε εμείς ξέραμε να λέγαμε μια λέξη άσχημη, πέραμε 6 μέρες αποβολή. Ήρθε κάποια εποχή και είπανε, όχι το παιδί το καταπιέζεις, όχι, 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 να φτάσουν στο σημείο να ασχημονούν τα παιδιά, να ασχημονούν τα παιδιά, όχι στο σχολείο, δημόσια, σήμερα βλέπω εγώ δημόσια, δημόσια, εδώ στον δρόμο το δικό μας μπροστά, έβγαινα έξω για δουλειά και ασχημονούσα. Να του πεις, αν είναι σχολείο να σε τιμωρήσω, θα σου πει αυτό που άκουσε κάποιος καθηγητής. Γιατί, τι έκανα, έκανα τίποτα, έκανα κάτι φυσιολογικό. Δηλαδή να δώσουμε και βραβείο, κύριε Μιχάλη. Διαμαρτία έχει σταυρωθεί, δηλαδή. Ναι, να δώσουμε και βραβείο. Τώρα αυτή η άθεη πολιτική. Πρόσεχε. Καλά τα λες. Καλά τα λες. Το θέμα είναι όλα από εκεί, κύριε Μιχάλη. Είναι το εξής. Παρευρέθηκα σε μια γιορτή. Σε σχολική γιορτή. Πότε? Που γράφανε πέρσι. Θες. Ναι, ήταν την ημέρα που γράφανε τα παιδιά για πρώτη φορά στα παιδάκια, τα μικρά. Σχολείο. Σχολείο. Ναι. Και ρώτησε μία εξ αυτών, θα κάνουνε και προσευχή? Και απαντάει ο καθηγητής, βεβαίως. Και γιατί να πιέζω εγώ το παιδί μου από τώρα να κάνει αυτό που θέλετε εσείς? Και σηκώθηκε, το πήρε η μαμά το παιδί, το θεώρησε ότι θα ήταν υπερβολή και καταπίεση. Καταπίεση, καταπίεση. Στο βρέφος το οποίο ήταν 5 ετών. Να μην μάθει. Να μην στραβώ. Ποιος στέει? Το παιδάκι? Εμείς. Ο Άγγελος. Προς Θεού. Λοιπόν, να που φτάσαμε. Είναι σε το διαδρόμο, το δεύτερο. Εμείς, οι γονείς, φταίμε για το κατάλληλο που έχει φτάσει σήμερα. Οι γονείς φταίνε. Σε όλα. Εσύ, τι θες να πεις? Τώρα θα κάνω να πω για τους πολιτικούς που είπες. Αυτοί είναι άθεοι και το λένε και επισήμως. Γιατί πάει στην εκκλησία τις γιορτές? Από... Τι πήγε τώρα? Από ανάγκη, δεν ψήφισε. Τι πήγα. Πάνε για επίδειξη. Πάνε για επίδειξη. Πάνε για επίδειξη. Γιατί πάνε? Και πράγουν και όλα αυτά που είπε για τη νέα εποχή και όλα αυτά να γίνει. Άρα, εμείς αυτούς δεν πρέπει να τους κοιτάμε καθόλου. Καθόλου. Μπορούμε να κάνουμε αυτά που λένε τα πνευματικά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Πρέπει να... Δεν είναι δύσκολα. Α, μα θα λες ότι είναι δύσκολα. Άκουσε, Ιωσή. Όπως έχουμε μάθει είναι δύσκολο, όπως έχουμε μάθει. Τι? Όπως έχουμε μάθει είναι δύσκολο. Να ξεμάθει. Αυτό μπορούμε. Ασφαλώς. Δηλαδή, λοιπόν, τι λέτε εσείς, κύριε? Δεν μου λες, Ιωσήφ, όταν παίρνουν μέτρα οι πολιτικοί για περιορισμό μισθών και συντάξεων, ξεσηκώνεται ο κόσμος. Ξεσηκώνεται. Ναι. Εδώ δηλαδή που τα θέματα είναι θέματα πίστεως, δεν πρέπει να μιλάμε καθόλου? Το κάνουμε όμως. Αυτό εδώ είναι το θέμα. Άρα πρέπει να μιλάμε.
Πρέπει να μιλάμε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί αυτή δεν όδο μη μιλάτε. Δηλώνει αλλά Θεός, άρα πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Και δεν το δέχεται. Τώρα εμείς που λέμε χριστιανοί, είμαστε. Υπόθηκε γι' αυτό. Εγώ ήταν ο κανένας μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ευθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το όνομά σου. Ως εις ουρανών και επί της γης. Τον άρχον ημών των απειούσεων, δώσε ημί σήμερα. Κάθε ημί τα οφειλήματα ημών, όσο και εμεί αφήνουμε του οφειλέτε ημών. Ποιησε με τη σημά του ερασμού, αλλά αρίστε εμά από το κουμπί. Η ευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέγχου και σώσει εμά. Θα πάει σαν άλλο. Τώρα θα κάνουμε την άλλη εβδομάδα. Και γιατί τι. Είναι κουφί, κουφί είναι. Μετά το Πάσχα, κουφί. Μετά το Πάσχα, έτσι κάνουμε κατά και άλλη κλίση κάνουμε εμείς. Να κάνουμε και τη Δευτέρα αυτή, να μας πεις για το Πάσχα, να πεις για την Ανάσταση. Μετά το Θωμά, έλα. Θα κάνουμε και τη Δευτέρα. Για αυτή τη μεγάλη εβδομάδα. Καλά και τη Δευτέρα αυτή. Και θα πούμε για το... Για τη μεγάλη εβδομάδα, για την Ανάσταση. Εντάξει, και τη Δευτέρα. Και τη Δευτέρα που έρχεται. Να μας προετοιμάσεις. Α, τη Δευτέρα που προετοιμάσεις. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Μιχάλη. Γεια σας, γεια σας. Πάντως όλους. Σε μακριά είσαι, πως τα σφιάλια, πως είσαι. Εγώ δεν πιάνω. Και τώρα, σε λίγο, δηλαδή.